Από πλάγια δέχθηκε τη σφαίρα στο κεφάλι η άτυχη Μαρία Χάρπα που έπεσε νεκρή από το όπλο του αδελφού τη στην οικία τη στα κλαδιά. Η 21χρονη έφερε διαμπερέ τραύμα στο κεφάλι και σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατό τη επήλθε από βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση που προκλήθηκε από πυροβόλο όπλο. Η νεκροτομή κατέδειξε ακόμη ότι η σφαίρα προήλθε από πολύ κοντινή απόσταση. Η ατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει την θέση του 23χρονου αδελφού, πω η Μαρία κάθοταν σε πλάγια θέση από τον ίδιο. Ωστόσο, τα ερωτηματικά παραμένουν ακόμη πάρα πολλά, όπω το μυστήριο με τι οκτώ σφαίρε που έλειπαν από το σφραγισμένο σακούλι τη Εθνική Φρουρά. Οι διέρευνε των αρχών έχουν επεκταθεί στι ένοπλε δυνάμει, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ισχυρισμοί του 23χρονου ότι ενημερώθηκε από πρόσωπο εντός του στρατοπέδου για αναβολή της παρουσίασης εφέδρων και ότι έλαβε οδηγίες για καθαρισμό του τυφεκίου. Τους ισχυρισμούς του 23χρονου αναμένεται να επιβεβαιώσουν ή να καταρρύψουν και τα αποτελέσματα των βαλιστικών εξετάσεων που θα έχουν στα χέρια τους τις επόμενες ώρες οι ανακριτές. Ενώ αναμένονται και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του Χάρπα ώστε να διαφανεί με ποιους συνομίλησε λίγες ώρες πριν το φρικτό γεγονός. Πάντω, ερωτηθεί γιατί τον G3 ήταν έφορτο. Ο ίδιο ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν το ήξερα ότι μέσα υπήρχε σφαίρα. Μαρτυρίε θέλουν τον Χάρπα λίγε ώρε πριν την τραγωδία να τριγυρνούσε στην κοινότητα Κλαδιών αλλά και στο καλό χωριό. Αναμένεται να κληθεί εκ νέου για κατάθεση η μητέρα των δύο παιδιών, μπροστά στα μάτια τη οποία έπεσε νεκρή κόρη τη Μαρία.